είναι απίστευτο. Δηλαδή το βλέπαμε, όχι κλαίγαμε μεταφορικά, κλαίγαμε στα αλήθεια κλαίγαμε. Βλέπαμε την καταστροφή μας. Έχω να πάω να δουλέψω 17 μέρες. Και έπεται συνέχεια, δεν είναι οι 17 μέρες. Έπεται ότι από ό,τι άκουσα σήμερα, σε ένα μήνα θα βγουν τα αποτελέσματα, να μας πούνε γιατί μόλις εδώ τη θάλασσα τι γίνεται. Δεν ξέρω. Αλία ήταν έσφυζε από ζωή και ήρθε μετά το χάος, το σκοτάδι. Ένα μαύρο στη θάλασσα, τελείως, που είχε καλύψει το μπλε, το γαλάζιο, το καθαρό της θάλασσας. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή πήρα μία πέτρα και την έριξα στη θάλασσα και δεν βούλιαξε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη ποσότητα μαζούτ δέχτηκε ο χώρος. Αν έρχοσταν ένα μήνα πριν, θα βλέπατε τις ξαπλώστρες που φαίνονται δίπλα μου και πίσω μου διατεταγμένες στην παραλία, με τις ομπρέλες τους, και τον κόσμο να απολαμβάνει τον καφέ του και τον μπανιού του. Δυστυχώς, αυτό πλέον δεν υφίσταται. Υπήρχε μεγάλη θλίψη, μεγάλη στεναχώρια, μεγάλη απογοήτευση και χωρίς να ξέρουμε ποιο θα είναι το αύριο. Γιατί το αύριο είναι το σημαντικότερο από εδώ και πέρα τι θα γίνει, πώς θα βοηθούν καταστηματάρχες, η περιοχή, οι πολίτες, το τοπίο μας να καθαριστεί και να αποκατασταθεί. Προσπαθήσαμε πάρα πολλά χρόνια να καθαρίσει για να μπορούν τα παιδιά μας να κάνουν μπάνιο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε καταφέρει και είχαμε μια θάλασσα καθαρή και μια περιοχή καθαρή και τώρα πια φοβάμαι ότι δύσκολα θα το ξαναδούμε. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα περάσει ένας μήνας, άντε δύο, και μετά η υπόθεση θα ξεχαστεί.